κρατικές εγγύησεις πρέπει να προχωρήσουν στην ολομέλεια της ερχόμενης Πέμπτης. Οι αυτοεργοδοτούμενοι και ιδιαίτερα οι πολύ μικρές και μικρές επιχειρήσεις έχουν υποστεί έναν τεράστιο οικονομικό κόστος από τα διατάγματα και την πανδημία. Και ο χαμηλότοκος δανεισμός με την εγγύηση του κράτους είναι ένα εργαλείο το οποίο μπορεί να βοηθήσει, αλλά πρέπει να γίνει με ελκυστικούς όρους αυτή η παροχή, γιατί γνωρίζουμε πως είμαστε σε μια χώρα όπου οι επιχειρήσεις, οι αυτοεργοδοτούμενοι, αλλά ακόμα και οι πολίτες, είμαστε όλοι υπερχρεωμένοι. Η αλληλεγγύη επιμένει ότι για να έχουμε το καλύτερο αποτέλεσμα μιας τέτοιας ενέργειας, πρώτον, θα πρέπει για λόγους καθαρά διαφάνειας και σωστής διαχείρισης του σχεδίου να επανέλθει η πρόνοια για την Επιτροπή Παρακολούθησης και βλέπουμε θετικά και την τροπολογία που έχει κατατεθεί για τη συμμετοχή ως παρατηρητή του Γενικού Ελεκτή. Δεύτερον, θα πρέπει οι τράπεζες μέσα από τις πρόνοιες του σχεδίου να υποχρεωθούν να σεβαστούν την ισότητα και την ισοτιμία των δικαιούχων και όχι να αλλιεύουν επιλεκτικά πελάτες. Τρίτον, θα πρέπει το σχέδιο να καλύψει ξεχωριστά τις επενδύσεις νέων αγροτών που θα γίνουν μέσα από το σχέδιο αγροτικής ανάπτυξης που θα ξεκινήσει να τρέχει σε λίγους μήνες. Τέταρτον, τα δάνεια τα οποία θα καταστούν μη εξυπηρετούμενα και θα είναι δάνεια τα οποία θα είναι με κρατικές εγγύησεις, θα πρέπει να υπάρχει συγκεκριμένη πρόνοια που θα εξαιρεί του δικαιώματος των τραπεζών να τα πουλούν σε εταιρείες εξαγοράς πιστώσεων. Και πέμπτον, θεωρούμε ότι είναι αναγκαίο να δοθεί μία περίοδος χάριτος ενός έτους με την καταβολή μόνο των τόκων από τους δικαιούχους. Ο στόχος μας είναι να ενισχύσουμε αποτελεσματικά αυτούς που έχουν πραγματική ανάγκη, αυτούς που έχουν πληγεί από την υγειονομική και οικονομική κρίση και να περιορίσουμε τις τυχόν αυθαιρεσίες και την τυχόν κερδοσκοπία των τραπεζών.